Δίδυμα. Είναι δίδυμα, παιδί μου. Δηλαδή, αν στο ένα λες πω πω, έχει πολλή δουλειά, θα ήθελα και βοήθεια τη μάνα μου, το ξέρω εγώ ποιον οποιονδήποτε. Με δύο, δεν μπορώ να φανταστώ πώς μπορεί να είναι. Το ακούς σπιτικά, το ακούς έτσι ζεστά, δεν νιώθεις να σου έρχεται ταχεία κατά πάνω. Κοίταξε, θα σου πω κάτι. Εγώ είναι ο χαρακτήρας μου έτσι που ποτέ δεν σκέφτομαι, δεν το σκέφτομαι, να κάτω να το σκεφτώ. Ό,τι έρθει, ας έρθει, όχι μόνο για την εγκυμοσύνη, για όλα. Θα πάμε πέντε βήματα την καρέκλα πίσω, θα είναι κοιλιά μέχρι εδώ και γελάμε. Το μετά, θα τη βρούμε το την άκρη. Όχι, γιατί να σου πω κάτι, αν είναι να έρθει, θα έρθει και εμένα ό,τι στη ζωή μου έρθει και πολύ δύσκολο να είναι, το αντιμετωπίζω με γέλιο, με κέφι και θα τα καταφέρουμε. Και τι έγινε, θέλω αυτή τη δόση. Τι χρειάζομαι να την παίρνω αυτή τη δόση. Θα σε παίρνω τηλέφωνο, παιδί μου, θα σου στέλνω μηνύματα. Ναι, εγώ έτσι είμαι. Καταπληκτικό. Ξέρει ο πατέρας μου, τώρα θα ακούει και θα λέει. Αφήστε τις συζητήσεις για παιδιά, γιατί ξέρει ποιος θα την πληρώσει την ήθη. Μάνα μου και πατέρα μου, πάλι. Σε βοηθάνε. Πάρα πολύ. Αν δεν είχα τη μάνα μου και τον πατέρα μου, θα είχα τρελαθεί. Τι σου έχω δηλαδή. Το επόμενο βήμα είναι ένα σπίτι. Πολλές φορές τώρα το βάζω στο μυαλό. Μπαμπά, ένα σπίτι μεγάλο. Να μείνουμε όλοι μαζί, τι ρε ψάρε. Όλοι σιγά σιγά, τι να, άμα μεγαλώνει η οικογένεια, τι να κάνει. Δεν μου λες, όταν τσακώνονται οι μικρές, μπαίνεις στη μέση, βάζεις φωνή ή τις αφήνεις, γιατί λένε ότι άστα τα παιδιά να τσακωθούν αυτό σου, να κάνουν, να βγάλουν αυτά που χρειάζονται. Τι λες, καλέ. Δεν θα τους μείνει μαλλί. Δεν θα τους μείνει μαλλί άμα τα φωνάζεις. Νομίζω ότι η μάνα έχει ήδη έναν εκνευρισμό, γιατί δεν είναι αυτό το πρώτο συμβάν μες στη μέρα της που θα της προκύψει. Οπότε έχει μια υπερένταση από μόνη της. Όταν λοιπόν βλέπεις και τα παιδιά να τσακώνονται, που έχεις και την αγωνία, βρε μπας και ρίξεις καμιά σπρουξιά το ένα στο άλλο και τρέχουμε, ή πάλι τσακώνονται, ξέρω εγώ ποιος θέει, ξέρω εγώ ποιος δυναμητίζει τα πράγματα. Της βγαίνει μια ένταση, της βγαίνει μια φωνή, να το πω έτσι. Αν σε εκείνο το σημείο το θυμηθούμε και πούμε, άσε λίγο να διοχετεύσει την ενέργεια ή ο τσακωμός μόνος του, χωρίς να εμπλακείς, νομίζω ότι θα λήξει πιο γρήγορα από ό,τι αν εμπλακούν.